Η θυσία της Ιφηγένειας. Το δεύτερο κεφάλαιο της πέμπτης ενότητας που μιλάμε για τον Τροϊκό πόλεμο. Είδαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι ο Πάρης πήρε την Ελένη, την ωραία Ελένη, από τη Σπάρτη και πήγανε στην Τρία. Για να δούμε τι θα γίνει μετά. Η αντίδραση του Μενέλαου. Οργίστηκε πολύ ο Μενέλαος που ο Πάρης του πήρε την Ελένη και θέλησε να τον εκδικηθεί και να τη φέρει πίσω. Γι' αυτό ζήτησε βοήθεια από τον αδελφό του, τον Αγαμέμνονα, που βασίλευε στις Μυκήνες. Εκείνος κάλεσε όλους τους βασιλιάδες των Αχαιών να ετοιμαστούν να πάνε στην Τρία, να πολεμήσουν, να πάρουν πίσω την Ελένη. Ο Μενέλαος λοιπόν οργίστηκε πάρα πολύ που ο Πάρης του πήρε την Ελένη και αποφάσισε να πάρει εκδίκηση. Πήγε αμέσως τον αδελφό του, τον Αγαμέμνονα, που ήταν βασιλιάς στις Μυκήνες, και ο Αγαμέμνονας κάλεσε όλους τους βασιλιάδες των Αχαιών, όλους τους Έλληνες, να ενωθούν και να πάνε στην Τρία να πολεμήσουν και να πάρουν πίσω την Ελένη. Οι Αχαιοί μαζεύονται στο λιμάνι της Αυλίδας. Στο λιμάνι της Αυλίδας μαζεύτηκαν όλοι οι Αχαιοί με τα πλοία τους και το στρατό τους. Πήγε ο γέρο Νέστορας, ο βασιλιάς της Πύλου, ο Ιδωμενέας από την Κρήτη, ο Έαντας από τη Σαλαμίνα, ο άλλος Έαντας από τη Λοκρίδα, ο Διομήδης από το Άργος, ο Φιλοκτήτης, ο φίλος του Ηρακλή από τη Μαγνησία, ο Οδυσσέας από την Ιθάκη και ο Αχιλλέας, ο γιος του Πηλέα και της Θέτιδας από τη Φθία, με το φίλο του τον Πάτροκλο και τους γενναίους Μυρμιδόνες. Ξεκίνησαν λοιπόν οι Αχαιοί να πάνε να πολεμήσουν στην Τρία και μαζεύτηκαν όλοι στο λιμάνι της Αυλίδας. Θα το δούμε το λιμάνι της Αυλίδας, είναι λίγο πιο κάτω από τη Χαλκίδα. Μαζί με τα πλοία τους από όλη την Ελλάδα, όλοι οι βασιλιάδες της κάθε περιοχής, από την Πύλο ο Γερονέστορας, από την Κρήτη ο Ιδωμενέας, από τη Σαλαμίνα, από τη Λοκρίδα, από το Άργος, από τη Μαγνησία. Όλα αυτά τα ονόματα θα τα γνωρίσουμε σιγά σιγά καθώς θα μιλάμε για τον Τροϊκό πόλεμο. Ο Οδυσσέας από την Ιθάκη που έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να πάρουν τελικά την Τρία με το Δούριο Ύπο που κατασκεύασε. Ο Αχιλλέας που ήταν ο πιο σημαντικός και ο πιο γενναίος πολεμιστής των Αχαιών, των Ελλήνων. Μαζί με τον στρατό του, τους γενναίους Μυρμιδόνες. Ξέρουμε ότι ήταν γιος του Πηλέα και της Θέτιδας από τη Φθία. Μιλήσαμε για αυτό το γάμο. Στο γάμο ο οποίος έγινε στο Πύλιο. Και από εκεί ξεκίνησε με το μήλο της Έριδας όλη η ιστορία. Ο Αχιλλέας λοιπόν ήταν ο γιος του Πηλέα, ο πιο γενναίος από όλους. Μαζί με το φίλο του τον Πάτροκλο. Όταν θανατώθηκε ο Πάτροκλος πήρε την απόφαση να πολεμήσει ακόμα με μεγαλύτερο μένος εναντίον των Τρώων. Όλοι αυτοί λοιπόν μαζεύτηκαν στο λιμάνι της Αυλίδας. Για να δούμε τις περιοχές στο χάρτη. Οι περιοχές μας λοιπόν είναι, ξεκινάμε από το σημείο αυτό που είναι η Σπάρτη, που πήγε ο Πάρης και πήρε την ωραία Ελένη για την Τρία. Ο βασιλιάς Μενέλαος οργίστηκε λοιπόν και ζήτησε τη βοήθεια του αδελφού του, του Αγαμέμνονα, από τις Μυκήνες. Εδώ είναι οι Μυκήνες που πήγε να ζητήσει βοήθεια. Ενώθηκαν όλοι οι Αχαιοί, όλοι οι Έλληνες δηλαδή, όλοι οι βασιλιάδες της Ελλάδας και πήγαν και συγκεντρώθηκαν στην Αυλίδα. Σε αυτό εδώ το σημείο είναι η Αυλίδα, κάτω από τη Χαλκίδα. Εδώ είναι η Αυλίδα, μαζεύτηκαν με τα πλοία τους για να ξεκινήσουν το ταξίδι τους για την Τρία. Και ήρθαν από όλα τα μέρη. Από την Πύλο. Εδώ από την Ιθάκη, ο πολυμήχανος Οδυσσέας. Ήρθανε από την Φθία,
Σε αυτό το σημείο εδώ είναι η ευθεία. Έχουμε ξαναμιλήσει για το βασίλειο αυτό που έγινε ο γάμος πάνω εδώ στο πύλιο του Πηλαία και της Θέτιδας. Από τη Φθία λοιπόν ήρθε ο γενναίος και ο πιο ικανός πολεμιστής Αχιλλέας μαζί με τον Πάτροκλο και τους Μυρμιδόνες. Οι Μυρμιδόνες ήταν ο λαός εδώ πέρα στη Φθία, στο βασίλειο της Φθίας, με τον Αχιλλέα μαζί πολεμούσαν. Ήταν οι πιο γενναίοι από όλους τους Έλληνες οι Μυρμιδόνες. Και όλοι λοιπόν αυτοί συγκεντρώθηκαν στο σημείο αυτό στην αυλίδα. Και θα δούμε τι πρόβλημα παρουσιάστηκε στη συνέχεια. Διάλεξαν για αρχηγό τους τον Αγαμέμνονα και αφού έκαναν θυσίες, περίμεναν να φυσήξει ο άνεμος να ξεκινήσουν τα καράβια για την Τρία. Τα καράβια είχαν πανιά και περίμεναν τον Ούριο, τον ευνοϊκό άνεμο, να φυσήξει για να τα σπρώξει προς την κατεύθυνση στην οποία ήθελαν να πάνε. Είχαν βέβαια και κουπιά, αλλά κυρίως η δύναμή τους ήταν ο άνεμος. Κάναν και θυσίες στους θεούς για να τους βοηθήσουν και περίμεναν τον άνεμο να φυσήξει. Η θεά Άρτεμη ζητάει τη θυσία της Ιφηγένειας. Όμως φίλο δεν εσάλευε. Και οι βασιλιάδες ρωτήσανε το Μάντι Κάλχα να τους πει γιατί οι άνεμοι δεν φυσούσαν. Εκείνος τότε είπε ότι η θεά Άρτεμη κρατούσε τους ανέμους. Είχε θυμώσει γιατί ο Αγαμέμνονας είχε σκοτώσει το ιερό ελάφι της και δεν θα της περνούσε ο θυμός αν πρώτα ο Αγαμέμνονας δεν θυσίαζε στο βωμό της την κόρη του την Ιφηγένεια. Πέρναγαν οι μέρες και οι άνεμοι δεν φυσούσαν. Αποφάσισαν λοιπόν να ρωτήσουν το Μάντι Κάλχα να τους πει ποια είναι η αιτία. Και εκείνος φανέρωσε ότι η θεά Άρτεμη ήταν θυμωμένη επειδή ο Αγαμέμνονας είχε σκοτώσει το ιερό ελάφι της και ζητούσε τη θυσία της Ιφηγένειας, της κόρης του Αγαμέμνονα, να τη θυσιάσει στο βωμό της. Η Κλυτεμνήστρα παρακαλεί να μην γίνει θυσία. Αβάσταχτη θλίψη πλάκωσε την καρδιά του Αγαμέμνονα. Δεν ήθελε να θυσιάσει την αγαπημένη του κόρη. Μέρες θρυνούσε. Τέλος, έστειλε μήνυμα στην Κλυτεμνήστρα, τη γυναίκα του, να φέρει στην αυλίδα την Ιφηγένεια να την παντρέψει τάχα με τον Αχιλλέα. Όταν η Ιφηγένεια και η μητέρα της έφτασαν στην αυλίδα, με δάκρυα στα μάτια ο Αγαμέμνονας σου είπε την αλήθεια. Η Κλυτεμνήστρα έκλαιγε και τον παρακαλούσε να μην αφήσει να γίνει θυσία. Η Ιφηγένεια τελικά αποφάσισε να θυσιαστεί για την πατρίδα της. Αφάνταστη η θλίψη λοιπόν που πλάκωσε την καρδιά του Αγαμέμνονα. Δεν μπορούσε να το δεχτεί με τίποτα να θυσιαστεί η αγαπημένη του κόρη και για πολλές μέρες θρυνούσε. Στο τέλος όμως πήρε την απόφαση να εκτελέσει το θέλημα της θεάς Άρτεμις και στέλνει μήνυμα στην γυναίκα του την Κλυτεμνήστρα να φέρει την Ιφηγένεια στην αυλίδα και της λέει ότι τάχα ήθελε να την παντρέψει με τον γενναίο Αχιλλέα από τη Φθία, τον αρχηγό των Μυρμιδόνων, τον γενναίο αυτό πολεμιστή. Όταν τελικά φτάνει χαρούμενη η Ιφηγένεια μαζί με τη μητέρα της την Κλυτεμνήστρα στην αυλίδα, βλέπουν τον πατέρα της με δάκρυα στα μάτια να τους λέει κάποια πράγματα, να τους φανερώνει την αλήθεια, ότι δηλαδή έπρεπε η Ιφηγένεια να θυσιαστεί για να φυσήξει Ούριος, ευνοϊκός άνεμος, στα πλοία των Αχαιών. Η Κλυτεμνήστρα με τη σειρά της άρχισε και αυτή να θρυνεί, να κλαίει και παρακαλούσε να μην γίνει θυσία. Τη λύση όμως την έδωσε η Ιφηγένεια, η οποία αποφάσισε από μόνη της να θυσιαστεί για την πατρίδα της. Τη μέρα της θυσίας πήγε στολισμένη στο βωμό και με θάρρος έσκυψε το κεφάλι. Και ο Μάντις Κάλχας, αφού της φόρεσε χρυσό στεφάνι στα μαλλιά, σήκωσε το μαχαίρι. Όμως εκείνη τη στιγμή η Άρτεμη ήρθε μέσα σε ένα σύννεφο, άρπαξε την κόρη
και πάνω στο βωμό άφησε ένα μικρό ελάφι. Την Ιφηγένεια την πήγε μακριά στη χώρα των Ταύρων, την Κρυμαία, σε έναν από τους ναούς της. Αμέσως φύσηξε άνεμος και οι Αχαιοί κίνησαν για την Τρία. Ήρθε η μέρα της θυσίας, στολίστηκε η Ιφηγένεια και με θάρρος έσκυψε το κεφάλι της για να την θυσιάσει ο Μάντης Κάλχας. Πήρε μια γενναία απόφαση για την πατρίδα της, έβαλε την πατρίδα της πάνω από την ζωή της και έδωσε σε όλους θάρρος με αυτή την απόφαση που πήρε και έδειξε τον καλό της χαρακτήρα. Ο Μάντης Κάλχας της φόρεσε το χρυσό στεφάνι στα μαλλιά και ετοιμάστηκε να σηκώσει το μαχαίρι να την θυσιάσει. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μέσα σε ένα σύννεφο η Άρτεμη και άρπαξε την κόρη πάνω από τον βωμό και στη θέση της έβαλε ένα μικρό ελάφι. Την Ιφηγένεια λοιπόν την πήρε μαζί της μακριά στη χώρα των Ταύρων, στην Κρυμαία, είναι στον Εύξηνο Πόντο. Θα τη δούμε την περιοχή αυτή πολύ μακριά στην Ανατολή, σε έναν από τους ναούς της, και τότε ξεφύσηξε ούριος ευνοϊκός άνεμος και ξεκίνησαν οι Αχαιοί για την Τρία. Η Άρτεμη λοιπόν λυπήθηκε την Ιφηγένεια και την βράβευσε για την απόφαση αυτή που πήρε να θυσιαστεί για την πατρίδα της. Πίστεψε ότι δεν της άξιζε ο θάνατος, αλλά θα έπρεπε να την επιβραβεύσει χαρίζοντάς της την ζωή. Την πήρε λοιπόν μαζί της στην Κρυμαία, στη χώρα των Ταύρων, και φύσηξε ο άνεμος και ξεκίνησαν οι Αχαιοί για το μεγάλο τους ταξίδι προς την Τρία. Και σε αυτό το σημείο είναι η Κρυμαία, Κρυμαϊκή Χερσόνησος, η χώρα των Ταύρων όπως την έλεγαν οι Έλληνες, οι Αχαιοί. Σε αυτό το σημείο, στη χώρα των Ταύρων, ο Ηρακλής με έναν Ταύρο έχει οργώσει όλη τη χώρα, λέει η μυθολογία. Εδώ λοιπόν πήρε η θεά Άρτεμη σε έναν από τους ναούς της την Ιφηγένεια, στην Κρυμαία, στον Εύξηνο Πόντο. Εδώ είναι η Ελλάδα, ο Ελίσποντος, η θάλασσα του Μαρμαρά. Εδώ πέρα είναι οι συμπληγάντες πέτρες που πέρασαν οι Αργοναύτες. Εδώ στη Γεωργία ήταν η Κολχίδα που πήραν το χρυσόμαλο Δέρας. Και εδώ πάνω, βόρεια, είναι η Κρυμαία που υπήρχε ναός της Αρτέμιδας και πήρε η θεά Άρτεμη την Ιφηγένεια. Και σε αυτό το σημείο τελείωσε το μάθημά μας. Θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις να δω τι θυμάσαι. Μήπως θυμάσαι ο Μενέλαος από ποιον ζήτησε βοήθεια πρώτα? Από τον αδελφό του τον Αγαμέμνονα, τον βασιλιά των Μυκηνών. Σε ποιο λιμάνι μαζεύτηκαν όλοι οι βασιλιάδες των Αχαιών? Στο λιμάνι της Αυλίδας. Τι πρόβλημα παρουσιάστηκε εκεί? Δεν φυσούσαν ευνοϊκοί άνεμοι. Και τότε ποιον ρώτησαν? Το Μάντι Κάλχα. Τι τους είπε ο Μάντις? Ότι η θεά Άρτεμη ήταν θυμωμένη επειδή ο Αγαμέμνονας είχε σκοτώσει το ιερό της Ελάφη και ζητούσε να θυσιάσει ο Αγαμέμνονας την κόρη του. Πώς τη λέγανε την κόρη του? Ιφηγένεια. Τότε Αγαμέμνονας ζήτησε να του την φέρει την Ιφηγένεια για να την παντρέψει τάχα με τον Αχιλλέα, η γυναίκα του. Πώς τη λέγανε τη γυναίκα του, θυμάσαι? Κλυτεμνίστρα. Όταν η Ιφηγένεια έμαθε την αλήθεια από τον πατέρα της στην Αυλίδα, τι έκανε? Αποφάσισε να θυσιαστεί για την πατρίδα της. Την ώρα της θυσίας τι συνέβη?
Ήρθε Άρτεμ, ήρθε σε ένα σύννεφο, άρπαξε την κόρη και, την... και στη θέση της, στο βωμό πάνω, άφησε ένα μικρό ελάφι. Πού την πήγε την Ιφηγένεια? Στη χώρα των Ντάβρων, στην Κρυμαία, σε έναν από τους ναούς της. Τι έγινε τότε σχετικά με τον άνεμο? Ξεκίνησε να φυσάει ευνοϊκός άνεμος και οι Αχαιοί έφυγαν για την Τρία. Πολύ ωραία, σε αυτό το σημείο τελείωσε το μάθημά μας. Θα τα πούμε σε κάποιο άλλο μάθημα. Γεια σου!